Καλησπέρα από Κέρκυρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κέρκυρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Βεβαίως, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα έτσι, για τον τουρισμό. Για τον παγκόσμιο τουρισμό. Για τον παγκόσμιο τουρισμό. Γιορτάζουμε αλλά... την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού με ιδιαίτερο αφιέρωμα στην εργασία, στο αποτύπωμα το κοινωνικό, στην παραγωγή της εργασίας που ο τουρισμός σε όλο τον κόσμο έχει ως αποτέλεσμα. 10% των θέσεων εργασίας ανήκουν σε θέσεις οι οποίες έχουν σχέση με τον τουρισμό. Στη χώρα μας, μάλιστα, είναι πάνω από 25%. Είναι πολύ μεγάλο το κοινωνικό αυτό αποτύπωμα. Βέβαια. Αλλά ο φετινός εορτασμός έχει μια ιδιαιτερότητα λόγω της δυσάρεστης εξέλιξης που επέφερε στο τουριστικό κύκλωμα η πτώχευση της Thomas Cook, του Thomas Cook και βεβαίως όλα τα παρεπόμενα, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση και το Υπουργείο μας βοήθησε την κατάσταση. Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες η διαδικασία επαναπατρισμού και θα έχουμε πάνω από 30.000 επαναπατρίσεις από τους ταξιδιώτες που είχαν έρθει με την Thomas Cook Μεγάλης Βρετανίας, η πρώτη που πτώχευσε. Και φυσικά έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, ο οποίος φεύγει από τις υπόλοιπες θυγατρικές, οι οποίες λίγες μέρες μετά έκλεισαν. Σήμερα είχαμε σύσκεψη και αποφασίστηκα μια σειρά από μέτρα για να τονωθεί η ρευστότητα, φορολογικά οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, αλλά και τα επενδυτικά τους σχέδια. Κύριε Υπουργέ, έχετε μια εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί ο ελληνικός τουρισμός μετά από αυτή την εξέλιξη? Όταν μιλάμε για το μέγεθος της ζημιάς, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς εννοούμε. Υπάρχουν τα άμεσα αποτελέσματα με τη σχέση με τα απλήρωτα τιμολόγια και όλα αυτά, τα οποία κάποιος θα υπολογίζει γύρω στα 150 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν 100. Και κάποιες προκαταβολές, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν περισσότερα απλήρωτα, αλλά αναφερθούν και κάποιες προκαταβολές. Φτάνουμε σε κάποιο τέτοιο νούμερο. Από εκεί πέρα, σε δεύτερο στάδιο, έχουμε τους χαμένες θέσεις κρεβάτια του Οκτωβρίου, αλλά και... Και αεροπορικές θέσεις που... Ακριβώς, το ίδιο, ναι. Τουρίστες οι οποίοι δεν έρχονται σε άμεσο μέλλον και βέβαια αυτές είναι πολύ δύσκολα αναπληρώσιμες. Ναι. Σε τρίτο στάδιο έχουμε του 2020 τις θέσεις, οι οποίες έχουμε βέβαια ακόμα μπροστά μας την χρονιά αυτή, όπως αναπτύσσεται, για να κάνουμε τις κινήσεις εκείνες για να τις αναπληρώσουμε. Τα νούμερα όσο πηγαίνουμε πιο μακριά μεγαλώνουν, αλλά από την άλλη τόσο μεγαλώνει και το περιθώριο της προσπάθειας της χώρας μας να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Βεβαίως. Και έχουμε και ένα ντόμινο εξελίξεων που δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξουν την επίδραση αυτού του γεγονότος στον ευρωπαϊκό τουρισμό, έτσι. Αν θα κινηθεί προς μονοπωλιακή πια κατεύθυνση ή θα δημιουργηθούν νέες δυνάμεις που θα έρθουν να καλύψουν το κενό που άφησε ο Thomas Cook. Τώρα υπάρχουν πολλά που κάποιος πρέπει να συζητήσει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι αλλαγές που γίνονται στον παγκόσμιο τουρισμό με την εμφάνιση των νέων πλατφόρμων και τα λοιπά απειλούν προφανώς τους παραδοσιακούς tour operator και αυτό δεν είναι άσχετο. Η πτώχευση αυτή η μεγάλη δεν είναι άσχετη με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Στα νέα δεδομένα και στις νέες συνθήκες. Ακριβώς, αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, όποιος δεν προσαρμόζεται χάνει το διεθνές μερίδιο του στην αγορά αυτή. Βεβαίως, το Υπουργείο Τουρισμού θα επιχειρήσει μια προβολή της Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν και μετά από αυτό το σοβαρό θέμα με την Thomas Cook. Βεβαίως. Ακόμα πιο έντονη, πιο εφάνταστη, πιο έξυπνη, πιο digital. Θα κοιτάξουμε να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία όσο μπορούμε περισσότερο για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το έδαφος και γιατί όχι να κερδίσουμε και νέους φίλους, νέους φιλοξενούμενους που θα έρθουν να γνωρίσουν τη χώρα μας για πρώτη φορά και ελπίζουμε να γίνουν πιστοί οπαδοί και να έρχονται και να ξανάρχονται. Μάλιστα. Ελπίζουμε κύριε Υπουργέ να επισκεφτείτε και την Κέρκυρα. Μεγάλη μου χαρά θα το κάνω σε πρώτη ευκαιρία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ταξίδια. Τη Δευτέρα θα είμαι στο Παρίσι για την Τόπρεζα. Έχουμε πολλά να δούμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.